Ναι, λοιπόν, και το θέατρο είναι το κάστρο του Μπόντελ Βίνταν, λίγο έξω από το Ριλ, πάντα στην Ουαλία. Και οι παρουσιαστές μας είναι η Νέα Τσίζουελ και ο Γιέστιν Γκάρλικ. Καλωσορίζουν τους παρουσιαστές των 7 χωρών που συμμετέχουν φέτος. Μιλάνε στα γκέλικ και αυτή είναι η γλώσσα των Κελτών. Είναι η τοπική γλώσσα, δεν μιλούν αγγλικά. Είμαστε στην Ουαλία βέβαια. Και παρουσιάζουν τα παιχνίδια γενικότερα, λέγοντας ότι τα παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι μια σειρά εκπομπών που ξεκίνησε το 1964. Βέβαια υπήρξε κάποια πολυετής διακοπή από το 80 μέχρι το 87, γιατί το κόστος της παραγωγής είναι πολύ μεγάλο. Αλλά οι υψηλές ακροαματικότητες στις χώρες που προβάλλονταν έπεισαν τους υπεύθυνους να το ξαναρχίσουν. Εδώ βλέπουμε τους συναδέλφους μου, παρουσιαστές των άλλων χωρών. Εδώ είναι η Ντοροτία από την Ουγγαρία και βέβαια η Ουγγαρέζικη ομάδα στο πιάτο της. Εδώ είναι ο Ιταλός, ο Έτορε Αντένα, χαιρετάει και τη δικιά του ομάδα, με το γαλάζιο η Ιταλική ομάδα. Εδώ βλέπετε εμένα να χαιρετάω την ελληνική ομάδα από την Αργυρούπολη. Ο Ελάντιο και η Κριστίν από την Πορτογαλία χαιρετούν βέβαια τους Πορτογάλους. Και βέβαια από την Τσεχία η Μαρτσέλα να χαιρετάει και αυτή τη δική της ομάδα, ντυμένη με πορτοκαλί. Κάθε ομάδα από κάθε χώρα έχει ένα διακριτικό χρώμα. Θα το δείτε στην πορεία. Τα χρώματα με τα οποία βέβαια διακρίνεται η κάθε ομάδα. Ας δούμε όμως λιγάκι και πάλι τι ακριβώς είναι αυτά τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, στα οποία συμμετέχουμε εμείς σαν χώρα για πρώτη φορά. Οι χώρες που συμμετέχουν φέτος είναι 7. Οι χώρες συμμετέχουν με 8. Δεν είναι καθόλου εύκολα όσο διασκεδαστικά και αν φαίνονται. Εδώ λοιπόν, με φόντο το κάστρο του Μπόντελ Βίνταν, βλέπουμε τις ομάδες από τις 8 χώρες. Υπενθυμίζω ότι για την Ελλάδα παίζει και βλέπετε αυτή τη στιγμή, πέρασε από τις οθόνες σας, η ομάδα από το Δήμο της Αργυρούπολης. Να σας πω και τα διακριτικά χρώματα για να μπορείτε να καταλάβετε περί ποιας ομάδας πρόκειται. Η Ελλάδα παίζει με μπλε πουά, η Ουγγαρία με κίτρινο, η Ελβετία με άσπρο και κόκκινο πουά, τους βλέπετε, η Ιταλία με γαλάζιο, η Τσεχία με πορτοκαλί, η Πορτογαλία με πράσινο και η Ουαλία με κόκκινο. Περιμένουμε λοιπόν την έναρξη των παιχνιδιών, των 8 παιχνιδιών και βλέπουμε το πρώτο βίντεο, την πρώτη... το θέατρο για να μας παρουσιάσει η Νία τους κριτές. Οι κριτές βεβαίως υπάρχουν για να εποπτεύουν και να βαθμολογούν. Αυτός ο κύριος που βλέπετε είναι ο Ντενί Πετιό, είναι ο διεθνής κριτής, ο προϊστάμενος δηλαδή των υπολείπων κριτών, τους οποίους βλέπουμε ντυμένους ο καθένας με το χρώμα της χώρας την οποία έχει αναλάβει να εποπτεύει. Καλησπέρα Νίκος λοιπόν και ο Νίκος Μπερεδί μας για την Ελλάδα. Ο Ζακ για την Ελβετία. Η Μαρκέτα ήταν από την Τσεχία. Και ο Ρικάρντο από την Ιταλία. Η Σάρα από την Ουαλία. Ο Λέχελ από την Ουγγαρία. Και τελευταίος είναι ο Κάρλος από την Πορτογαλία. Βλέπετε το λαγό που μας εισάγει στο θέμα των 8 παιχνιδιών που είναι βασισμένα σε πρόσωπα και καταστάσεις από το Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και το Μέσα από τον Καθρέφτη, τα δύο μυθιστορήματα του Λιούις Κάρολ που μας σημάδεψαν όλους στην παιδική μας ηλικία. Ο Λιούις Κάρολ ερχόταν πολύ συχνά το καλοκαίρι στο Λαντούνιο, μια πόλη κοντά στο κάστρο, για να επισκεφτεί την οικογένεια Λίντελ. Η οικογένεια Λίντελ ήταν η οικογένεια που είχε σαν κορούλα την Αλίκη που τον ενέπνευσε. Και εδώ βλέπουμε του Τζόκερ. Τι είναι η Τζόκερ? Η Τζόκερ είναι αυτοί οι οποίοι όταν εμφανίζονται πριν από το παιχνίδι για την κάθε ομάδα, εάν η ομάδα κερδίσει, τη δίνουν τη δυνατότητα να διπλασιάσει τους πόντους της. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον Τζόκερ από την Ουγγαρία με το κίτρινο καπέλο και από την Πορτογαλία με το πράσινο καπέλο. Που σημαίνει ότι αν πάρουν τους βαθμούς που χρειάζονται η Ουγγαρία και η Πορτογαλία, τους διπλασιάζουν αυτομάτως γιατί εμφάνισαν στην αρχή του Τζόκερ. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι. Βλέπουμε
την ελληνική ομάδα με μπλε λευκό πουά έτοιμη να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι που είναι ο λευκός υπότης από το μέσα από τον καθρέφτη. Στο μέσα από τον καθρέφτη υπάρχει ο λευκός υπότης που δείχνει στην Αλίκη πώς πρέπει να παίξει το πιόνι στη σκακέρα για να στεφτεί βασίλισσα. Την ελευθερώνει από τον κόκκινο καβαλάρι και την οδηγεί στην άλλη όχθη του ποταμού. Ο στόχος λοιπόν του παιχνιδιού αυτού είναι ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων στην πλάτη του αλόγου, ένας στο κεφάλι του αλόγου να υψώνει το καρότο που θα δείτε σε λίγο να κρατούν και θα πρέπει βέβαια στο σφύριγμα λήξης του χρόνου δεν θα πρέπει κανένας να πατάει στη βάση του αλόγου. Οι ομάδες είναι έτοιμες για το πρώτο παιχνίδι και βλέπουμε ότι φεύγουν οι πρώτοι. Για να διακρίνετε τις ομάδες θα πρέπει να προσέχετε τα χρώματα. Εδώ είναι η δική μας ομάδα, η ελληνική, με μπλε με άσπρα πουά. Πέφτει η δεύτερη διάδα και κολυμπάει με το καρότο. Εδώ βλέπουμε την ομάδα της Τσεχίας, με το πορτοκαλί είναι η Τσεχία. Καλά τα έχουν καταφέρει όλοι μέχρι στιγμής, έχουν ανέβει και οι δύο. Αυτή είναι η ομάδα της Ουγγαρίας με το κίτρινο. Τώρα τα καταφέραμε και εμείς, ανέβηκε, έπεσε και η επόμενη ομάδα και εδώ βλέπουμε πάντα τους Τσέχους. Είναι και οι τρεις στην ράχη του αλόγου. Τα καταφέρνουν και οι Ούγγροι, έπεσε όμως ο ένας τώρα. Αυτή είναι η ομάδα της Ουγγαρίας. Και βέβαια η ομάδα της Ουγγαρίας είναι η πρώτη που τα κατάφερε, όπως βλέπετε. Έχει σηκώσει το καρότο. Και το τρίτο άλογο, το άλογο της τρίτης ομάδας, έχει ήδη πέσει. Παραφορτώθηκε από τη μία πλευρά. Είναι πολύ λογικό να συμβεί αυτό. Τα κατάφεραν και οι Τσέχοι. Αυτή είναι η ελληνική ομάδα. Προσπαθούν να ανέβουν τα παιδιά. Σε αυτό το παιχνίδι παίζουν ο Λύσος, ο Χρυσόστομος, ο Τέο, η Γεωργία, η Βάλη και η Αγγελική. Και αυτή είναι η ομάδα της Ελβετίας που προσπαθεί και αυτή. Και μάλλον θα τα καταφέρει τώρα. Βέβαια ανέβηκε στο κεφάλι του αλόγου. Το καρότο είναι και αυτό υψωμένο. Τα κατάφεραν και οι Ελβετοί. Εμείς είχαμε μια μικρή ατυχία. Βέβαια ο χρόνος δεν έχει λήξει ακόμα. Και μπορούμε να ελπίζουμε, αλλά βλέπω ότι κάποιο παιδί δικό μας είναι ακόμα στο νερό. Για να δούμε, να τη δικιά μας η ομάδα, η ελληνική, αν τα καταφέρει και ανέβει, πριν ακούσουμε τη σφυρίχτρα, θα πάρει τους πόντους που χρειάζεται. Μας έπεσε το καρότο βέβαια. Ήταν μια μικρή ατυχία, έπεσε το καρότο. Βλέπετε τις αντιδράσεις των παιχτών μας. Την τελευταία στιγμή, βέβαια έχουν και οι Ούγγροι ένα μικρό πρόβλημα, έγινε το άλογο. Την τελευταία στιγμή έπεσε το καρότο. Δεν πειράζει, υπάρχουν άλλα 7 παιχνίδια στα οποία μπορούμε να διακριθούμε και να μαζέψουμε τους βαθμούς που θέλουμε. Και εδώ βλέπετε πάλι την ελληνική ομάδα. Θα πρέπει να σας πω ότι η θερμοκρασία εδώ είναι πάρα πολύ χαμηλή και είναι κατόρθωμα το πώς αυτά τα παιδιά μπαίνουν στο κρύο νερό. Κολυμπούν και κινούνται και για τις μεν βόρειες χώρες αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. Για μας τους νότιους όμως έχει ορισμένα προβλήματα. Προβλήματα που μπορείτε να φανταστείτε όταν βγαίνουν από την πισίνα βρεγμένοι στο κρύο αυτό. Ξαναβλέπουμε εδώ την ομάδα της Τσεχίας σε αργή κίνηση. Τσεχία που πήγε καλά. Βέβαια πρώτη είναι η Ουγγαρία. Εδώ βλέπουμε την πτώση του αλόγου της Ελβετίας. Και τώρα περνάμε στις άλλες τρεις ομάδες που θα διαγωνιστούν. Είναι οι ομάδες κατά σειρά. Στο πράσινο είναι η Πορτογαλία, στο κόκκινο είναι η Μεγάλη Βρετανία και στο γαλάζιο η Ιταλία. Έφυγαν οι πρώτοι. Για να δούμε, πρώτος έφτασε ο Βρετανός. Σχεδόν ίδιους χρόνους κάνουν όλοι. Περνάνε, πέφτουν στην πισίνα οι υπόλοιποι δύο. Και προχωρούν ακάθεκτοι με στόχο να ανέβουν στη ράχη του αλόγου, χωρίς να ρίξουν το άλογο, χωρίς να το γυρίσουν. Και οι Πορτογάλοι πάνε πολύ καλά, έχουν ανέβει όλοι. Έχουν πέσει και τα άλλα τα παιδιά με τα καρότα μέσα. Εδώ βλέπουμε τους Ιταλούς να προσπαθούν.
Το θέμα είναι να καθίσει κάποιος το κεφάλι και να υψώσει το καρότο. Καλά τα πάνε οι Ιταλοί, μια χαρούλα. Νάτος ανεβαίνει, ανεβαίνει και είναι και ο πρώτος που ανεβαίνει της Ιταλίας. Οπ, κλειδωνίζεται λιγάκι το άλογο, για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Α, έχει ανέβει όμως ήδη ο Πορτογάλος πρώτος. Και εδώ βλέπουμε και της Μεγάλης Βρετανίας. Και ο Ιταλός ανέβηκε. Το καρότο υπολείπεται από της Μεγάλης Βρετανίας. Το σηκώνει. Ακούτε τι γίνεται στο στάδιο. Και έληξε ο χρόνος του παιχνιδιού, του πρώτου παιχνιδιού. Νομίζω ότι οι πρώτοι πρέπει να είναι οι Πορτογάλοι. Ήταν πάρα πολύ κοντινοί οι χρόνοι στις τρεις ομάδες. Και βλέπουμε πώς εξελίσσεται η βαθμολογία σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Πορτογαλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Τσεχία και Ελλάδα. Η Πορτογαλία πρώτη με 7 βαθμούς και τελευταία η Ελλάδα με 1 βαθμό. Βλέπουμε όμως και την αναλυτική βαθμολογία που είναι η ίδια όσον αφορά τη σειρά των χωρών, γιατί ένα παιχνίδι παίχτηκε μόνο. Πορτογαλία λοιπόν, Ουγγαρία, Ιταλία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Τσεχία και Ελλάδα. Η κάρτ ποστάλ λοιπόν από το Σανταρέμ της Πορτογαλίας, το Σανταρέμ, τη γοτθική πόλη, μια πόλη με έντονο μεσογειακό χαρακτήρα, μια πόλη που συνδυάζει το παλιό και το σύγχρονο, με την παραδοσιακή τέχνη των Πορτογάλων τη ζωγραφική στα πλακάκια, που μετά σαν ψηφιοδοτό δημιουργούν ένα σύνολο. Μια πόλη που η ομάδα της, η οκταμελής της ομάδα, έχει πολλές ελπίδες για διάκριση σε αυτά τα παιχνίδια. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο παιχνίδι που έχει θέμα το κάστρο της Βασίλισσας και είναι και αυτό από το βιβλίο του Κάρολ μέσα από τον καθρέφτη. Αφού σε αυτό το βιβλίο όλος ο κόσμος είναι μια σκακέρα, το θέμα αυτού του δεύτερου παιχνιδιού είναι η κατασκευή ενός πύργου για τη Βασίλισσα. Εδώ πρέπει να συναρμολογηθεί το κάστρο που αποτελείται από τρία κομμάτια. Δύο παίκτες, ένα γόρι και μια κοπέλα, ντυμένοι αντίστοιχα σαν βασιλιάς και βασίλισσα. Βαθμολογία. Ο μικρότερος χρόνος για να χτιστεί το κάστρο ή η καλύτερη προσπάθεια μέχρι το τέλος του χρόνου. Και ο χρόνος είναι 2 λεπτά. Βλέπουμε την Ιταλική ομάδα. Στόχος να συναρμολογηθεί το κάστρο όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σωστά. Στον πρώτο γύρο λοιπόν του παιχνιδιού παίζουν η Ελβετία, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Ιταλία. Έχουμε όμως και ένα τζόκερ και είναι ο τζόκερ της Τσεχίας με το πορτοκαλί καπέλο για αυτό το δεύτερο παιχνίδι για το κάστρο της Βασίλισσας, ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο. Αρχίζει λοιπόν το παιχνίδι, βλέπετε τα χρώματα των ομάδων, αυτοί είναι οι Ιταλοί με το γαλάζιο, σπρώχνουν τον πρώτο πύργο και μετά θα πάρουν τα κοντάρια, αυτοί εδώ είναι οι Τσέχοι. Θα πάρουν τα κοντάρια στο βάθος με το κίτρινο. Βλέπετε τους Ούγκρους και αυτοί είναι οι Ελβετοί. Θα πάρουν τα κοντάρια για να μπορέσουν να βάλουν το μικρότερο πύργο στον πρώτο πύργο, ούτως ώστε να συναρμολογήσουν το κάστρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι εξοντωτικό παιχνίδι. Γιατί όσο να είναι ο πύργος, έχει κάποιο βάρος και χρειάζεται ισορροπία και πολύ καλή συνεργασία. Να λοιπόν οι Ελβετοί. Οι Ελβετοί είναι οι πρώτοι που τα κατάφεραν. Και οι Τσέχοι. Όχι, όχι. Έπεσε. Ήταν έτοιμοι οι Τσέχοι. Εδώ βλέπουμε τους Ιταλούς. Εδώ βλέπουμε τους Ιταλούς να παλεύουν, να προσπαθούν να ανεβάσουν τον πύργο. Δεν βλέπω να τα καταφέρνουν. Πέφτει και των Ιταλών. Ενώ οι Ελβετοί πάνε πάρα πολύ καλά. Βρίσκονται στον τρίτο πύργο. Προηγούνται λοιπόν οι Ελβετοί. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί μεσολαβούν τα κοντάρια βέβαια και υπάρχει και ένα ύψος. Πρέπει να το χειρίζονται πάρα πολύ προσεκτικά. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν οι Ελβετοί. Οι Τσέχοι προσπαθούν πάλι και θα ξαναπέσει ο πύργος. Και οι Ούγγροι δεν τα... Όχι, 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 τον σώσανε οι Τσέχοι. Οι Ούγγροι προσπαθούν. Για πολλωστή φορά να βάλουν το δεύτερο κομμάτι του πύργου. Το τρίτο, συγγνώμη, έχουν βάλει το δεύτερο. Και εδώ βλέπουμε ξανά την προσπάθεια των Ελβετών, οι οποίοι είναι πρώτοι, οι Ιταλοί. Και αυτός είναι ο σχολιαστής τους, είναι ο συνάδελφός μου, ο Ιταλός, ο οποίος διάλεξε να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Και βλέπουμε την προσπάθεια των Ούγγρων.
Οι Ελβετοί τα κατάφεραν. Όπως βλέπετε, μπαίνουν γρήγορα μέσα για να κερδίσουν το άριστα. Τους περισσότερους πόντους οι Ιταλοί έχουν πολλά προβλήματα. Τους ξανάπεσε. Αυτός είναι ο ένας. Τα κατάφεραν. Έπεσε. Και ξανά οι Ιταλοί. Και ο χρόνος τελειώνει. Εξαντλητική η προσπάθεια. Πραγματικά. Έχουμε λοιπόν τους Ελβετούς να προηγούνται. Όχι απλώς να προηγούνται, αλλά να έχουν πάρει και το άριστα. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Η Ελβετή και η ομάδα του Λεμπούβρε. Εδώ βλέπουμε τον σχολιαστή για τη ΡΑΙ, τον Έτορε Αντένα, εξαντλημένο. Να, η Ελβετή, με το λευκό με κόκκινα πουά. Οι Ελβετοί πάνε πολύ καλά και αυτοί είναι οι Ούγγροι. Είναι η ομάδα της Ουγγαρίας από το ΠΑΞ, από την πόλη του ΠΑΞ. Σε αργή κίνηση και πάλι προσπάθειες και πτώσεις του Ουγγρικού πύργου και εδώ του Τσεχικού. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Οι Ελβετοί όμως τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο δεύτερο γύρο του παιχνιδιού με τρεις ομάδες να παίζουμε, την Μεγάλη Βρετανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Μεγάλη Βρετανία με τα κόκκινα, Πορτογαλία με τα πράσινα και η Ελλάδα, αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας, με μπλε πουά. Ήδη ο Τόλης και η Αλίκη για μας είναι μέσα στον πύργο, όπως είναι και οι αντίστοιχοι των ομάδων των άλλων χωρών. Και αρχίζει το παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ τους Πορτογάλους από το Σανταρέμ. Βλέπουμε τους δικούς μας τους Έλληνες και βλέπουμε και τους Βρετανούς. Βλέπετε πόσο πολύ βιάζονται βέβαια, γιατί κάθε δευτερόλεπτο είναι απαραίτητο σε αυτό το παιχνίδι για να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα καταφέρει πρώτος να συναρμολογήσει τον πύργο. Να, η δικιά μας η ομάδα της Ελλάδας, βλέπουμε την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας με κάποια προβλήματα, όπως βλέπετε. Οι δικοί μας πάνε καλά, πάνε πολύ, έλα, πάμε πάρα πολύ καλά, συμπάσχουμε και εμείς εδώ πραγματικά, όλοι της ελληνικής αποστολής. Είναι περίεργο πώς όχι, ατυχήσαμε, δεν πειράζει, έχουμε χρόνο ακόμα, μπορούμε να προσπαθήσουμε. Έχει πέσει και στους Βρετανούς, όμως οι Πορτογάλοι είναι στον τρίτο κιόλας πύργο, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής είναι καλύτερη, αφού δεν έχει καν ακουμπήσει ο δεύτερος πύργος από καμία από τις άλλες δύο ομάδες. Οι Πορτογάλοι πάνε πάρα πολύ καλά. Για να δούμε εάν θα τα καταφέρουνε. Όχι, δεν τα κατάφεραν. Έπεσε ο πύργος. Προσπαθούμε ξανά από την αρχή. Η Ελλάδα προσπαθεί, να η ελληνική ομάδα, προσπαθεί να υψώσει το δεύτερο. Έπεσε και της Βρετανίας ο δεύτερος πύργος. Η Ελλάδα προσπαθεί να υψώσει το δεύτερο πύργο. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Δεν τα καταφέρνει. Ο Τόλης με την Αλίκη και εδώ βλέπουμε και πάλι τους Βρετανούς σε μια ακόμα προσπάθειά τους. Το στάδιο εδώ τους ενθαρρύνει, για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Ενώ οι Πορτογάλοι, καλύτεροι μέχρι στιγμής, προσπαθούν να συναρμολογήσουν τον τρίτο πύργο, πράγμα που το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί έχει γύρει. Έχει γύρει και είναι πολύ δύσκολο τώρα, χωρίς να καταστρέψουν, σαν να πέφτει, χωρίς να ξανακαταστρέψουν όλη την κατασκευή, να μπορέσουν να τον φέρουν στη σωστή του θέση. Εδώ είναι οι Βρετανοί και ο χρόνος λίγη, ήταν μόνο 2 λεπτά το παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε τη δικιά μας ομάδα, την ελληνική, λαχανιασμένος ο Τόλης. Εδώ βλέπουμε τους Πορτογάλους που είναι οι καλύτεροι και πάλι η ελληνική ομάδα. Η προσπάθεια αρκεί έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι πάντα απαραίτητη η νίκη, η διασκέδαση και η προσπάθεια και η άμυλα και οι γνωριμίες μεταξύ των λαών και των ομάδων είναι αυτές που παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο. Περιμένοντας λοιπόν τη βαθμολογία,
Βλέπουμε σε αργή κίνηση τις προσπάθειες των ομάδων και εδώ συγκεκριμένα είναι η προσπάθεια της Βρετανίας και εδώ της Πορτογαλίας. Και τώρα βλέπουμε τη βαθμολογία, τι ακριβώς δίνουν οι κριτές στην κάθε χώρα και βέβαια έχουμε την Ελβετία να προηγείται πάντα, δεύτερη την Πορτογαλία, τρίτη την Ουγγαρία, τέταρτη την Τσεχία, πέμπτη την Ελλάδα, έκτη τη Μεγάλη Βρετανία και τελευταία την Ιταλία. Στο παιχνίδι που μόλις είδαμε, δηλαδή στο κάστρο της Βασίλισσας. Πορτογαλία λοιπόν και το Σανταρέμ, η ομάδα της πόλης του Σανταρέμ προηγείται με 20 βαθμούς. Ακολουθούν οι Ούγγροι με 17 βαθμούς, η Ελβετία με 11, η Τσεχία με 10 βαθμούς, η Ιταλία με 7, η Μεγάλη Βρετανία με 5 βαθμούς και η Ελλάδα με 4 βαθμούς. Και φτάσαμε στο τρίτο παιχνίδι. Η Κυπουρή και τα Ρόδα είναι από το βιβλίο του Κάρολ «Μέσα από τον καθρέφτη». Στο «Μέσα από τον καθρέφτη» η Αλίκη φτάνει σε μια μεγάλη λευκή τριανταφυλιά όπου τρεις γνωστοί ζωγράφοι, ο 2, ο 5 και ο 7, τη βάφουν κόκκινη γιατί πρέπει όλα τα τριαντάφυλλα να είναι κόκκινα. Διαφορετικά η Βασίλισσα θα τους αποκεφαλίσει. Αυτό είναι και το θέμα του τρίτου παιχνιδιού που παίζεται από 3 μέλη της ομάδας, 2 αγόρια και ένα κορίτσι και έναν εχθρό από άλλη ομάδα. Βαθμολογία. Ο μεγαλύτερος αριθμός τριαντάφυλλων στη σωστή θέση μέσα στον καθορισμένο χρόνο που είναι 2 λεπτά. Και στόχος, ο Κυπουρός που βρίσκεται στην άλλη άκρη της λίμνης πετάει τριαντάφυλλα στους 2 της ομάδας του που πρέπει να πιάσουν τα τριαντάφυλλα στα καπέλα τους και να σκαρφαλώσουν να τα βάλουν πάνω από τα άσπρα. Ο εχθρός που είναι μια κοπέλα της αντίπαλης ομάδας πρέπει να τους εμποδίζει και να τους δυσκολεύει. Και εδώ βλέπουμε το τζόκερ της Ιταλίας. Η Ιταλία δηλαδή ποντάρει σε αυτό το παιχνίδι, πιστεύει ότι θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Αν κερδίσει αυτό, ο τζόκερ θα βοηθήσει πολύ τη βαθμολογία της. Πρώτος γύρος λοιπόν, Ουγγαρία, Τσεχία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουμε τα Ρόδα να πετιούνται, βλέπουμε τους Τσέχους μόλις το χάσανε και οι Ούγγροι το ίδιο. Εδώ βλέπουμε τους Ιταλούς, μην μπερδευτείτε, δεν είναι η Ελλάδα, είναι παρόμοια τα χρώματα. Ο Ιταλός έχει πιάσει το πρώτο και βέβαια σκαρφαλώνει και το καρφώνει. Τώρα έπιασε και της Μεγάλης Βρετανίας η ομάδα ένα τριαντάφυλλο στο καπέλο, σκαρφαλώνει και αυτή, αλλά έχουν πιάσει και οι Ούγγροι και οι Τσέχοι. Για να δούμε λοιπόν ποια ομάδα θα καταφέρει να κολλήσει περισσότερα ρόδα πάνω στα άσπρα. Από μας παίζουν στην επόμενη ομάδα, στον επόμενο γύρο, ο Τεό, η Γεωργία και ο Λύσος. Για να δούμε λοιπόν, παλεύουν όλες οι ομάδες και οι αντίπαλες ομάδες μέσα στα λογάκια προσπαθούν να τους εμποδίσουν. Και μέχρι στιγμής προηγείται η Ιταλία με 3. Έχει κολλήσει 3 ρόδα η ομάδα της Ιταλίας και ανεβαίνει και η Μεγάλη Βρετανία. Για να δούμε, 3 και η Μεγάλη Βρετανία. Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, αλλά και Ουγγαρία και Τσεχία, συγγνώμη, προηγούνται. Η Ουγγαρία είναι πιο πίσω, ο Ιταλός πάει για το 5ο, προηγείται κατά πολύ. Για να δούμε λοιπόν μέσα σε 2 λεπτά τι θα προφτάσουν να κάνουν όλα αυτά τα θαραλέα παιδιά εκεί πάνω. Η Ιταλία βέβαια προηγείται με 4 και ακολουθεί κατά πόδας με 4. Τώρα κολλάει το 5ο. Για να δούμε αν θα προφτάσει η Ιταλία που σκαρφαλώνει για το 5ο της η Βρετανία. Και η Τσεχία από κοντά είναι όλοι με 5. Για να δούμε και ο χρόνος τελειώνει. Δεν πρόφτασε ο Ιταλός να κολλήσει το τελευταίο. Και έχουμε 5 Μεγάλη Βρετανία, 5 Ιταλία και 5 η Τσεχία. Η Ουγγαρία με 3 λουλούδια δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε τώρα τις προσπάθειες σε γρήγορη κίνηση. Δεν είναι καθόλου εύκολο να σκαρφαλώνεις στην ανεμόσκαλα για να κολλήσεις το λουλούδι. Σας είπα, τα παιχνίδια χρειάζονται πραγματικά αθλητές και στο σώμα και στην ψυχή. Θα το βρεχατά η τίμ ρε εδώ μαρά. Ρίγνετε να πενίγοδα.
Βλέπουμε τις προσπάθειες, βλέπουμε τους αντίπαλους να προσπαθούν να αποκρούσουν τα λουλούδια. Και ήρθε η ώρα να δούμε την... Οι ομάδες είναι έτοιμες και περιμένουμε το σφύριγμα της φυρίχτρας για να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Και ξεκινάμε λοιπόν. Οι Κυπουροί μεταφέρουν τα καροτσάκια με τα τριαντάφυλλα και αρχίζουν να πετάνε απέναντι. Η Ελβετία μόλις έχασε το πρώτο τριαντάφυλλο που πρέπει να μπει μέσα στο καπέλο, κέρδισε όμως το δεύτερο. Εμείς κερδίσαμε και εμείς το πρώτο μας και αρχίζει το σκαρφάλωμα. Η Πορτογαλία όμως έχει ήδη κάνει πάρα πολλά βήματα προς τα μπρος. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί με τους Ελβετούς για να δούμε πώς θα καταλήξει. Η Πορτογαλία έχει ήδη κολλήσει το δεύτερο λουλούδι της. Η Πορτογαλία έχει κολλήσει το δεύτερο, η Ελβετία έχει κολλήσει το πρώτο και τώρα κολλάμε και εμείς το δικό μας πρώτο. Για να δούμε, η Ελβετία έχει πιάσει ένα δεύτερο ακόμα. Εδώ βλέπουμε την ελληνική ομάδα που ανεβαίνει για το δεύτερο. Και πιάσαμε και τρίτο. Ξανανεβαίνουμε εμείς για το τρίτο λουλούδι. Νομίζω ότι πάμε πολύ καλά μέχρι στιγμής, να μην μας ματιάσω. Ελπίζω να μην πέσει το λουλούδι. Όχι, το κολλήσαμε. Δεν κολλάει. Δεν μπορεί να το κολλήσει. Δεν είναι δυνατόν. Ελπίζω να μην πέσει. Εντάξει, κόλλησε. Να μην το χάσουμε. Έχει η Ελβετία 3 μέχρι στιγμής και 3 η Πορτογαλία. Και πάμε και εμείς για το τρίτο μας. Παίζονται όλα, έχουμε πολλές ελπίδες δηλαδή. Είναι και οι τρεις ομάδες ισόπαλες αυτή τη στιγμή. Ισόπαλες και οι τρεις ομάδες με 3 λουλούδια, με 4 αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία και η Ελβετία. Αλλά πάμε και εμείς, έχουμε πιάσει και εμείς. Η Ελβετία έχει 5. Βλέπουμε την Ελβετία στις οθόνες μας. Πιάσαμε κι άλλο λουλουδάκι και σκαρφαλώνουμε. Η Ελβετία, όλες οι ομάδες σκαρφαλώνουν. Έχουμε 4 εμείς, 5 η Ελβετία και 3 η Πορτογαλία. Και στο τσακ θα είχαμε και το 5ο. Θα πάρουμε κάποιους πόντους από αυτό το παιχνίδι. Τα κατάφεραν τα παιδιά και μην νομίζετε. Φαίνεται εύκολο στην τηλεόραση, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αφενός με να σημαδεύεις, αφετέρου να πιάνεις το λουλούδι στο καπέλο σου και κατόπιν να σκαρφαλώνεις. Είμαστε στο ύπαιθρο, έχει κρύο, οι κινήσεις περιορίζονται λιγάκι. Να σκαρφαλώνεις και να το κολλάς. Στοπ καρέ λοιπόν, περιμένοντας τη βαθμολογία στη Γεωργία και να τη βαθμολογία έρχεται να δούμε πώς τα πήγαμε με 3 βαθμούς στην πρώτη-τελευταία θέση και με την Ελβετία να προηγείται σταθερά, την Ιταλία να έπεται, τη Μεγάλη Βρετανία, την Τσεχία, την Πορτογαλία πριν από εμάς και την Ουγγαρία. Είναι η βαθμολογία του παιχνιδιού που μόλις είδαμε. Η χρόνη και η βαθμή. Και εδώ είναι η γενική κατάταξη με την Πορτογαλία να προηγείται, να ακολουθεί η Ιταλία, η Ελβετία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ελλάδα με 6 βαθμούς. Και ήρθε η ώρα να δούμε την Κάρτ Ποστάλ από την Αργυρούπολη και να πάρουμε και μια γεύση από Ελλάδα. Η Αργυρούπολη είναι χτισμένη στις υπόρειες του Ημιτού και έχει 31.000 κατοίκους. Οι πρώτοι κάτοικοι έφτασαν το 1925, διωγμένοι από την περιοχή της Αργυρούπολης του Πόντου με τη μικρασιατική καταστροφή του 1922. Στη δασική περιοχή, ο Δήμος έχει διαμορφώσει τμήματα για την αναψυχή των κατοίκων, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά υλικά. Μέσα στην πόλη συναντάμε ωραίες πλατείες με λουλούδια και πράσινο, αθλητικά κέντρα και παιδικές χαρές, εκκλησίες, δημοτικά αναψυκτήρια και παραδοσιακές κατοικίες με μεγάλους κήπους. Και φτάσαμε κιόλας στο τέταρτο παιχνίδι. Ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν περνάμε κι εμείς ευχάριστα. Το τέταρτο παιχνίδι είναι και αυτό βασισμένο στο Μέσα από τον Καθρέφτη του Λιούις Κάρολ με τίτλο και θέμα Κιουλμπιτό. Τι ήταν ο Κιουλμπιτό, για όσους δεν τον θυμούνται, ήταν ένα αυγό. Και μάλιστα η Αλίκη λέει γι' αυτόν
ότι ήταν το πιο σημαντικό και το πιο γοητευτικό άτομο που γνώρισε ποτέ στη ζωή της. Πώς παίζεται τώρα αυτό το τέταρτο παιχνίδι? Παίζεται από ένα αγόρι και δύο κορίτσια. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι είναι μέσα στο αυγό και τα δύο είναι το αυγό και ένα κορίτσι είναι το τόστ. Τι γίνεται λοιπόν? Θα δούμε το κορίτσι να απελευθερώνει το αυγό, το οποίο κάθεται σε ένα κουτάλι, και τι θα πρέπει να κάνει το αυγό. Το αυγό τώρα θα πρέπει να κάνει όλη την πορεία μέχρι ένα σπιτάκι που υπάρχει στην άκρη του ντεκόρ που έχουν φτιάξει εδώ οι Ουαλοί, περνώντας όμως από μεγάλα εμπόδια. Στα εμπόδια αυτά δεν μπορεί να το βοηθήσει καθόλου το τόστ, πρέπει να τα καταφέρει μόνο του το αυγό, και η βαθμολογία βέβαια εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα κάνει αυτή τη διαδρομή και εάν θα είναι στη σωστή θέση στο τέλος. Και η σωστή θέση είναι να είναι κλειστή η πόρτα από το σπιτάκι. Ο στόχος λοιπόν είναι να γίνει αυτή η διαδρομή το συντομότερο δυνατόν. Βεβαίως, για να κλείσει η πόρτα θα πρέπει το αυγό, είναι ενιαίο, θα το δείτε σε λίγο, είναι ενιαίο και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να έχει σκαρφαλώσει στο σπιτάκι, ούτως ώστε να μπει και το τόστ και να κλείσει την πόρτα. Θα δείτε σε λίγο, είναι ένα από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια εδώ στο Reel της Ουαλίας. Ελπίζουμε λοιπόν να πάρουμε κάποιους πόντους από αυτό το παιχνίδι, από το αυγό και το τόστ. Ξεκινάμε λοιπόν και πριν ξεκινήσουμε βλέπουμε τζόκερ. Έχουμε τρεις τζόκερ εδώ. Έχουμε το τζόκερ της Μεγάλης Βρετανίας, έχουμε το δικό μας το τζόκερ και έχουμε και της Ελβετίας το τζόκερ. Αυτό σημαίνει ότι αν κερδίσει μία από αυτές τις τρεις χώρες που βγάλαν τον μπαλαντέρ τους στο τζόκερ τους, διπλασιάζει τους πόντους της. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινήσανε καλά όλοι. Για να δούμε ποιος θα καταφέρει να βγει πρώτος. Εδώ βλέπουμε την ομάδα της Τσεχίας. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι. Τα τόστ καταφέραν και βγήκανε. Τα αυγά έχουν μερικά προβλήματα. Είναι η Ιταλία αυτή που βγαίνει πρώτη. Βλέπετε, εδώ είναι οι Πορτογάλοι που τα πάνε και αυτοί πάρα πολύ καλά. Η Τσεχία έχει μερικά προβλήματα. Δεν καταφέρνουν να βγουν από τη θήκη τους. Ήδη η Ιταλία έχει κλείσει την πόρτα και ετοιμάζεται και η Πορτογαλία να κλείσει την πόρτα, ενώ η Μεγάλη Βρετανία αγωνίζεται και αυτή να βγει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σέρνεται η κοπελιά της Μεγάλης Βρετανίας από πίσω. Βλέπετε τι γίνεται στην προσπάθειά τους να προφτάσουν τον χρόνο. Τελικά τα καταφέρνουν και μπαίνουν και οι Βρετανοί, σκαρφαλώνουν απεγνωσμένα και απελπισμένα για να κλείσει η πόρτα και ναι, έκλεισε η πόρτα. Τα έχουν καταφέρει όλοι. Έχει κάποιο πρόβλημα η Μεγάλη Βρετανία με την πόρτα. Δεν κλείνει καλά, βλέπετε τον κριτή. Τελικά έκλεισε και βρέθηκαν όλοι με το σφύριγμα λήξης να έχουν καταφέρει να κλείσουν τις πόρτες τους. Ξεκινάει λοιπόν ο δεύτερος γύρος, η δικιά μας η ομάδα, η ελληνική, με το Χρυσόστομο, την Αγγελική και την Αλίκη σαν τόστ, να ανταγωνίζεται την Ελβετία και την Ουγγαρία. Βλέπουμε την Ελβετία. Εμείς περάσαμε, εμείς τα καταφέραμε, μπαίνουμε στο πιο δύσκολο, εδώ είναι η Ουγγαρία. Για να δούμε λοιπόν, τα πάμε μια χαρά μέχρι στιγμής. Τα πάμε μια χαρά, για να δούμε. Πρώτη βέβαια είναι η Ελβετία, τρέχουμε κι εμείς. Πάμε καλά μέχρι στιγμής. Είναι η Ελβετία πρώτη που ανέβηκαν και κλείσανε την πόρτα. Ακολουθούν οι Ούγγροι. Δεύτερη εμείς. Δεύτερη κλείσαμε εμείς την πόρτα μας, σχεδόν ταυτόχρονα με τους Ούγγρους. Νομίζω όμως ότι είμαστε πρώτοι. Μπράβο, εδώ είναι η ελληνική ομάδα. Βλέπετε το Χρυσόστομο και την Αλίκη. Η Αγγελική δεν φαίνεται, είναι από την άλλη πλευρά του αυγού. Δεν φαίνεται το κεφαλάκι της. Τα κατάφεραν πολύ καλά τα παιδιά. Καλά κάναν και το παίξανε τζόκερ αυτό το παιχνίδι. Θα διπλασιάσουν λοιπόν τους πόντους τους αφού κερδίσανε. Μέχρι να ακουστεί βέβαια το σφύριγμα της φυρίχτρας. Έχουμε κάνει καλό χρόνο. Είμαστε δεύτεροι σε χρόνο σε αυτό το παιχνίδι. Και εδώ βλέπουμε τις προσπάθειες της ελληνικής ομάδας. Βλέπουμε το Χρυσόστομο να προσπαθεί να περάσει από τα εμπόδια σε αυτό το παιχνίδι που τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και εδώ είναι οι αντίστοιχες προσπάθειες της ουγγρικής ομάδας.
με όλα τους τα προβλήματα, βέβαια. Βλέπουμε λοιπόν τον πίνακα, τη βαθμολογία. Έχουμε πάει καλά σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε πάρει πολλούς βαθμούς γιατί το παίξαμε τζόκερ και πολύ καλά κάναμε. Είμαστε λοιπόν δεύτεροι σε αυτό το παιχνίδι. Πρώτη είναι η Ελβετία, μετά εμείς με 10 βαθμούς και ακολουθούν η Ιταλία και οι άλλες χώρες. Η Ελβετία προηγείται σταθερά στο συνολικό αποτέλεσμα. Ακολουθεί η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία. Μετά από αυτό το παιχνίδι βρεθήκαμε στην πέμπτη θέση, τα πήγαμε καλά και ισοψηφούμε με την Τσεχία. Φτάσαμε λοιπόν στο πέμπτο παιχνίδι που είναι το τσάι και είναι βασισμένο σε ένα θέμα από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Ο λαγός που κοιτάζει συνέχεια το ρολόι του είναι μια προσωπικότητα γνωστή σε όλους μας από τα παιδικά μας χρόνια. Η γάτα του Τσέσαιρ δείχνει το δρόμο στο λαγό και στην Αλίκη για να φτάσουν στο σπίτι του τρελού καπελιέρη όπου θα φιλοξενηθούν και θα πιούν το τσάι τους. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που παίζεται από ένα αγόρι και δύο κορίτσια. Η βαθμολογία του παιχνιδιού είναι ο συντομότερος χρόνος που θα χρειαστεί για να καθίσουν οι τρεις παίκτες στην καρέκλα ή τα περισσότερα φακελάκια τσαγιού μέσα στην τσαγέρα. Πώς παίζεται τώρα αυτό το παιχνίδι? Η Αλίκη που βρίσκεται στο σπιτάκι πετάει φακελάκια με τσάι στο λαγό που βρίσκεται από κάτω. Ο λαγός, πηδώντας, θα πρέπει, γιατί το στρώμα είναι φουσκωμένο, θα πρέπει να υπερπηδήσει το εμπόδιο που είναι το κουτάλι, να φτάσει στην τσαγέρα και να καταφέρει να σημαδέψει και να περάσει από το στόμιο της τσαγέρας στο φακελάκι. Έτσι, ώστε όταν πέσουν 5 φακελάκια τσάι μέσα στην τσαγέρα, τουλάχιστον των 5, να μπορέσει η κοπελιά που βρίσκεται μέσα στη τζαγέρα να σκαρφαλώσει, να βγει έξω για να καθίσουν και οι τρεις στις θέσεις τους. Ξεκινάμε λοιπόν στον πρώτο γύρο που συναγωνίζονται η Ιταλία, η Βρετανία και η Πορτογαλία. Βλέπουμε την προσπάθεια της Ιταλίας που τα κατάφερε. Αυτή είναι η Ιταλίδα, προσπαθώντας να πετάξει το φακελάκι της, απέτυχε ο Ιταλός. Εδώ βλέπουμε την Βρετανία να προσπαθεί. Εδώ πάλι την Ιταλία. Παίζει όμως και η Πορτογαλία στο βάθος, η οποία τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι είναι η πρώτη. Εσείς δεν το βλέπετε στις οθόνες σας, εγώ το βλέπω εδώ και ζωντανά. Βλέπουμε τον κριτή πόσο προσεκτικά παρακολουθεί. Όχι, μεγάλη ατυχία για τους Βρετανούς. Στάθηκε το φακελάκι επάνω στην τσαγέρα. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει αυτό. Οι Βρετανοί τα κατάφεραν σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπουμε το λαγό να προσπαθεί. Αυτή τη στιγμή είναι ο λαγός της Ιταλίας που προσπαθεί. Για να δούμε αν θα καταφέρει να σημαδέψει καλά. Ναι, ναι, ναι. Ο Ιταλός τα κατάφερε. Εδώ βλέπουμε τον Βρετανό λαγό και από μέσα το ποντικάκι που είναι η κοπέλα που προσπαθεί ήδη να σκαρφαλώσει. Η Ιταλίδα δεν μπορεί, κάτι προσπαθεί να κάνει, να σκαρφαλώσει για να βγει. Και ο χρόνος τέλειωσε με την Ιταλίδα και τη Βρετανίδα. Όπως βλέπετε κι εσείς, τα ποντικάκια να είναι έξω από την τζαγέρα. Η Πορτογαλία βέβαια έχει ήδη τελειώσει, δεν την έχετε δει καθόλου στις οθόνες σας και έχει ήδη καθίσει στη θέση της, που σημαίνει ότι η Πορτογαλία είναι η πρώτη ομάδα. Παρακολουθούμε και πάλι σε αργή κίνηση τις προσπάθειες των ομάδων σε ένα παιχνίδι καθόλου εύκολο. Όχι μόνο γιατί χρειάζεται ταχύτητα και κάποια ισορροπία στο φουσκωμένο στρώμα, αλλά και γιατί οι μάσκες και οι στολές κάνουν τις κινήσεις ακόμα δυσκολότερες. Και εδώ βλέπουμε την Ελβετίδα, συνάδελφό μου. Και ξεκινάει το παιχνίδι, ο δεύτερος γύρος ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ελβετία. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Όχι, ατυχήσαμε στο πρώτο φακελάκι. Ατύχησαν όμως και οι Ελβετοί.
Α, όχι. Αυτή ήταν μια βολή, μάλλον δυνατή. Η Ελβετία κατάφερε να βάλει ένα φακελάκι μέσα. Βλέπετε τις προσπάθειες των παικτών. Δεύτερο για την Ελβετία. Και το πρώτο δικό μας. Για να δούμε. Τρίτο για την Ελβετία. Όχι εμείς. Βλέπετε το ποντικάκι μέσα, που είναι η Βάλη, να προσπαθεί να τακτοποιεί τα φακελάκια της για να μπορέσει να σκορφαλώσει στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Και προσπαθεί. Προσπαθεί. Της έρχεται μια ενίσχυση αυτή τη στιγμή, ένα ακόμα φακελάκι, να το στιβάξει, να πατήσει για να μπορέσει να σκορφαλώσει. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε και σε αυτό. Ναι, ναι, μπήκε. Ενώ της Ελβετίας απέτυχε, βλέπουμε την Ελβετίδα να προσπαθεί. Βλέπουμε και τη Βάλη να προσπαθεί, ενώ τόλις βγήκε η Ελβετίδα. Για να δούμε αν θα προφτάσει τον χρόνο για να καθίσει. Οι άλλοι δύο έχουν καθίσει, ανεβαίνει και κάθεται. Εμείς προσπαθούμε και ο χρόνος τελειώνει. Με νικήτρια την Ελβετία. Από εμάς στο σπίτι ήταν η Γεωργία, ποντίκι ήταν η Βάλη και μέσα στη Ζαγέρα. Εδώ βλέπουμε τη Γεωργία, με ξανθιά περούκα, δεν είναι ξανθιά η Γεωργία. Και ο Τόλης ήταν ο λαγός που μετέφερε τα φακελάκια. Περιμένοντας λοιπόν τις άλλες δύο ομάδες να ετοιμαστούν για τον τρίτο γύρο, βλέπουμε σε έργη κίνηση, όπως μετά από κάθε προσπάθεια, κάποιες μάλλον αποτυχημένες προσπάθειες των παικτών της ομάδας. Εδώ είναι η αναρρίχηση της Ελβετίδας και η προσπάθειά της, η επιτυχημένη βέβαια προσπάθειά της, να βγει από την τζαγιέρα της. Βλέπετε γιατί χρειάζεται αθλητικό πνεύμα. Σκαρφαλώνουν, πηδούν, προσπαθούν, ταλαιπωρούνται και όλα αυτά για τους πόντους. Ξεκινάει λοιπόν ο τρίτος γύρος ανάμεσα στην ομάδα της Ουγγαρίας με το κίτρινο και της Τσεχίας με το πορτοκαλί. Βλέπουμε τις προσπάθειές τους, το πρώτο φακελάκι για την Ουγγαρία και επιστροφή, αλλά και το πρώτο φακελάκι για την Τσεχία. Η Ουγγαρία πάει για το δεύτερο και το καταφέρνει και η Τσεχία το ίδιο. Για να δούμε εάν θα... Ναι, κατάφερε και το τρίτο ο Ούγγρος παίκτης. Ενώ ο Τσέχος δεν τα κατάφερε και τόσο καλά. Τώρα τα κατάφερε ο Τσέχος. Ενώ δεν τα κατάφερε ο Ούγγρος. Τα ποντικάκια από μέσα από την τζαγιέρα προσπαθούν να σκαρφαλώσουν. Βλέπουμε την Ουγγαρέζα να προσπαθεί, βέβαια μετράει πάρα πολύ ο χρόνος και της έρχεται και ένα φακελάκι τσάι. Τα κατάφερε η κοπελιά. Μπράβο λοιπόν της Ουγγαρέζας, μπράβο της. Τα κατάφερε πολύ γρήγορα, ενώ οι Τσέχοι προσπαθούν ακόμα. Βλέπουμε εδώ την κοπελιά από την Τσεχία, ενώ οι Ούγγροι ήδη κάθονται να προσπαθεί να σκαρφαλώσει και να καθίσουν και οι τρεις στη θέση τους. Και το κατάφεραν. Το κατάφεραν. Η ομάδα της Ουγγαρίας είναι πρώτη. Ενώ η κοπέλα της Τσεχίας δεν τα κατάφερε. Βλέπουμε ότι έχει απογοητευτεί λιγάκι μέσα στην τζαγιέρα της. Εδώ βλέπουμε τη συνάδελφό μου από την Ουγγαρία που έπαιξε σε αυτό το παιχνίδι. Περιμένοντας λοιπόν τη βαθμολογία, βλέπουμε πάλι σε αργή κίνηση τις προσπάθειες των δύο τελευταίων ομάδων. Βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια να παίζουν συνάδελφοί μου, γιατί είναι υποχρεωτικό. Είναι μέσα στους όρους του παιχνιδιού να παίζουν και οι παρουσιαστές. Έτσι λοιπόν, σας επιφυλάσσω κι εγώ μια έκπληξη εντός ολίγου. Και πάλι η Ουγγαρέζα στις οθόνες σας. Στην προσπάθειά της να προλάβει το χρόνο και να καθίσει στη θέση της. Και να λοιπόν η βαθμολογία του πέμπτου παιχνιδιού. Η Πορτογαλία πρώτη, με την Ουγγαρία δεύτερη, την Ελβετία τρίτη, τέταρτη την Τσεχία,
τέταρτη τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα, αλλά και την Ιταλία, τέσσερις χώρες έχουν κάνει 1.30, πέντε χώρες έχουν κάνει 1.30 και ισοψηφούν. Και να δούμε λοιπόν, έρχεται πρώτη η Ελβετία, το Λεμπουβρέ με 35 βαθμούς, Πορτογαλία δεύτερη από την πόλη του Σανταρέμ με 33, Ιταλία από την Πρέμπια με 32, το Πάξ για την Ουγγαρία με 29, από την Τσεχία και το Σέλκανι με 20 βαθμούς, από την Ελλάδα η Αργυρούπολη με 20, ισοψηφούμε, και τελευταία είναι η Βρετανή, το Ριλ, εδώ που φιλοξενούμαστε, με 16 βαθμούς. Από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων είναι το θέμα και του επόμενου παιχνιδιού, του έκτου, που είναι το λιοντάρι και ο μονόκερος. Στο παραμύθι αυτό, το λιοντάρι και ο μονόκερος μονομαχούν για να κερδίσουν το στέμα της βασίλισσας. Μονομαχούν και εδώ, μόνο που κανένας δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει ούτε στο βιβλίο, δεν κερδίζει ούτε στο παιχνίδι. Απλά εδώ το λιοντάρι και ο μονόκερος κάνουν ομάδα για να μπορέσουν να διεκδικήσουν το δυνατόν περισσότερες κορώνες. Βαθμολογία λοιπόν του παιχνιδιού, περισσότερες κορώνες στο κέρατο του μονόκερου μέσα στο δεδομένο χρόνο που είναι 2 λεπτά. Και η βαθμολογία βέβαια εξαρτάται από αυτές τις περισσότερες κορώνες που θα προσπαθήσει το λιοντάρι να φορέσει στο κέρατο του μονόκερου. Μπορεί να ακούγεται εύκολο, δεν είναι όμως, γιατί ενώ ο μονόκερος είναι σταθερός, το λιοντάρι περιστρέφεται γύρω-γύρω με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται πάρα πολύ οι κινήσεις του. Πρέπει να τρέξει πρώτα στη λιμνούλα, να πάρει την κορώνα, μία-μία τις κορώνες, και μετά να σημαδέψει να τις περάσει στο κέρατο του μονόκερου. Ελπίζουμε να τα πάμε καλά σε αυτό το παιχνίδι, σαν ομάδα, σαν συμμετοχή. Υπενθυμίζω ότι δεν μετράει τόσο η νίκη, δεν μετράνε τόσο πολύ οι βαθμοί, όσο η άμυλα και η διασκέδαση ανάμεσα στις ομάδες. Το λιοντάρι και ο μονόκερος λοιπόν, οι ομάδες έχουν πάρει τη θέση τους. Στον πρώτο γύρο έχουμε τη Βρετανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ελβετία. Για να διευκολύνεστε, κοιτάτε τα χρώματα στα κεφάλια των λιονταριών. Βλέπετε που τρέχουν όλοι, αυτό είναι το βρετανικό λιοντάρι. Βλέπετε που τρέχουν όλοι το ελβετικό να πάρουν τα βρεγμένα στέματα, τις βρεγμένες κορώνες, και οι μονόκεροι περιμένουν να δεχθούν το δυνατόν περισσότερες στα κέρατά τους. Εδώ είναι η ομάδα της Βρετανίας και το πρώτο στέμα έχει ήδη περαστεί για την ομάδα της Βρετανίας. Εδώ είναι η δικιά μας ομάδα, η ελληνική. Η Ελβετία μόλις έχασε το στέμα της. Η Πορτογαλία έχει και αυτή τις επιτυχίες της. Ξαναβλέπουμε τους Ελβετούς. Βλέπετε ότι περιστρέφεται ο χώρος που κινούνται τα λιοντάρια, με αποτέλεσμα να γίνεται πάρα πολύ δύσκολο το σημάδι, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ είναι οι Βρετανοί με μία κορώνα στο κέρατο του μονόκερου. Εδώ είναι οι Ελβετοί, δεν τα έχουν καταφέρει και αυτοί τόσο καλά, έχουν μία. Και εδώ είναι οι Πορτογάλοι με το μεγαλύτερο αριθμό από κορώνες. Και πάλι ακούτε, καταλαβαίνετε από το στάδιο ότι πρόκειται για την ομάδα του Ριλ. Και εδώ βλέπουμε τον Τεό να πετάει το στέμα στην Αγγελική και να το χάνει. Γιατί παίζουν ο Τεό με την Αγγελική σε αυτό το παιχνίδι. Και πάλι η Βρετανία. Όχι, δεν τα κατάφερε. Βλέπετε ότι οι αποστάσεις που πρέπει να κάνουν είναι πολλές και εντωμεταξύ έχει ήδη αλλάξει η αρχική του θέση. Χρόνος λήξης. Και βέβαια πρώτη ομάδα είναι η ομάδα της Πορτογαλίας. Η Ελβετή με μία κορώνα. Βλέπετε τον Πορτογάλο μονόκερο. Και βλέπετε και το δικό μας, δηλαδή την Αγγελική, με μία κορώνα. Περιμένοντας την Ουγγαρία, την Τσεχία και την Ιταλία να συναγωνιστούν στο δεύτερο γύρο, βλέπουμε τις προσπάθειες σε αργή κίνηση. Το ελβετικό λιοντάρι να σημαδεύει τον ελβετικό μονόκερο. Και να πετυχαίνει την κορώνα του.
δεύτερος γύρος λοιπόν του έκτου παιχνιδιού ανάμεσα στην Ουγγαρία, την Τσεχία και την Ιταλία. Ουγγαρία με κίτρινο, Τσεχία με πορτοκαλί, Ιταλία με γαλάζιο. Σφυρίχτρα και αρχή. Μπερδεμένα τα λιοντάρια προσπαθούν να σημαδέψουν σωστά και εδώ είναι το η Ουγγαρέζικη απόπειρα, αποτυχημένη, η Ιταλή τώρα και αυτή αποτυχημένη. Κυνηγάμε τις περισσότερες κορώνες στο κέρατο του μονόκερου, μόλις χάσανε μία η Ιταλή. Βλέπετε ότι όλοι οι παίκτες κρατάνε τις μάσκες, που σημαίνει ότι τους εμποδίζουν στο να βλέπουν. Και πάλι αποτυχημένη προσπάθεια του Ιταλού και εδώ ο Ούγγρος με μια πετυχημένη προσπάθεια. Είναι και η πρώτη κορώνα που μπήκε στο δεύτερο γύρο του παιχνιδιού. Βλέπουμε και τον Τσέχο και αυτός με επιτυχημένη προσπάθεια. Και μένει η προσπάθεια του Ιταλού και πάλι ο Ούγγρος, όχι παραλίγο. Ο Τσέχος, ναι, είναι η δεύτερη κορώνα που μπαίνει και προηγείται η Τσεχία αυτή τη στιγμή. Οι Ιταλοί ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βάλουν κορώνα στο κέρατο του μονόκερου. Βλέπετε τις προσπάθειες των παιχτών. Απέτυχαν οι Ούγγροι. Είναι η Τσεχία που προηγείται. Με τρίτη κορώνα η Τσεχία. Α, οι Ούγγροι έχουν καταφέρει, έχουν βάλει και αυτή μία κορώνα. Οι Ιταλοί υπολείπονται. Οι Ιταλοί δεν έχουν καμία επιτυχημένη προσπάθεια μέχρι στιγμής. Όχι. Οι Τσέχοι είναι σαφώς νικητές με τις περισσότερες κορώνες. Τέλειωσε λοιπόν και το έκτο παιχνίδι και περιμένοντας τη βαθμολογία θα δούμε όπως πάντα σε αργή κίνηση μερικές πετυχημένες ή μη προσπάθειες των παικτών. Ναι, και βλέπουμε εδώ την προσπάθεια της Ιταλίας με μία κορώνα. Οι Τσέχοι τώρα, οι νικητές του δεύτερου γύρου του παιχνιδιού, στην τρίτη τους κορώνα. Και η βαθμολογία. Βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε αυτό το παιχνίδι, με 7 βαθμούς στην Πορτογαλία, 6 στην Τσεχία, 5 στη Μεγάλη Βρετανία, 4 στην Ουγγαρία, 3 στην Ελβετία, 2 στην Ελλάδα και 1 βαθμό στην Ιταλία. Βλέπετε και τους χρόνους που έκαναν οι ομάδες και περιμένουμε το συνολικό αποτέλεσμα που μας έρχεται τώρα με πρώτη την Πορτογαλία με 40 βαθμούς, δεύτερη την Ελβετία με 38, τρίτη την Ουγγαρία με 33, αλλά και την Ιταλία κατά πόδας ισοψηφίσασα με 33, Τσεχία με 26, Ελλάδα με 22 και Μεγάλη Βρετανία με 21 βαθμούς. Η μία λοιπόν στο χώρο του παιχνιδιού που μόλις τέλειωσε. Μας μένουν 2 παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή και εδώ ο Λαγός κατεβάζει το λογότυπο των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Jeux sans frontières, των παιχνιδιών που παρακολουθούμε και συμμετέχουμε για πρώτη φορά. Έβδομο παιχνίδι από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων με τίτλο «Κροκέ». Η Βασίλισσα προσκαλεί την Αλίκη να παίξουν μια παρτίδα κροκέ. Και η Αλίκη δεν έχει ξαναδεί τέτοιο παιχνίδι, γιατί οι παίκτες είναι πουλιά φλαμέγκο. Όμως δεν θα μπορέσω να σας εξηγήσω τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού. Θα τις δείτε στις οθόνες σας, γιατί με περιμένουν κάτω να με συνοδεύσουν. Αγωνίζομαι κι εγώ με την ελληνική ομάδα σε αυτό το παιχνίδι και κάνω τη γάτα. Κροκέ λοιπόν στον πρώτο γύρο ανάμεσα στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ελβετία. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι όσο περισσότερες μπάλες μπουν στο στόμα της γάτας, τόσο περισσότεροι βαθμοί κερδίζονται για την ομάδα. Βλέπουμε εδώ τη δικιά μας ομάδα. Εγώ είμαι ακριβώς κάτω από το κεφάλι της γάτας, περιμένοντας κάποιες μπάλες να έρθουν.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι κοπελιές είναι ανεβασμένες στους ώμους των παιδιών και πρέπει με το κεφάλι του φλαμέγκο να σπρώχνουν τις μπάλες στο στόμιο της γάτας. Εμείς έχουμε καταφέρει να βάλουμε μία μπάλα και από ό,τι θυμάμαι με αυτή τη μία μείναμε, δεν βάλαμε δεύτερη. Βλέπουμε εδώ την προσπάθεια των Πορτογάλων, οι οποίοι έχουν σχεδόν καθαρίσει όλες τους τις μπάλες από μπροστά τους. Και αυτή είναι η Ελβετή. Λήξη παιχνιδιού. Και βέβαια σε αργή κίνηση οι προσπάθειες των ομάδων που έπαιξαν στον πρώτο γύρο και εδώ βέβαια είναι οι Πορτογάλοι, οι Πορτογάλοι οι οποίοι προηγούνται. Χάσαμε την μπάλα εμείς. Και αυτή είναι η επιτυχημένη μας μία και μοναδική βολή. Ο δεύτερος γύρος είναι έτοιμος να αρχίσει ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Τσεχία. Αυτή είναι η συνάδελφός μου της Τσεχίας, που διάλεξε να παίξει αυτό το παιχνίδι, σε άλλο ρόλο βέβαια από ό,τι διάλεξα εγώ. Και η οποία οδήγησε πάρα πολύ εύκολα την πρώτη μπάλα στο τέρμα της. Αυτή είναι η Ούγγρη. Να και οι Ούγγροι και πάλι οι Τσέχοι. Η Ουγγαρία προσπαθεί και τα καταφέρνει. Ένα παιχνίδι διασκεδαστικό, αλλά λιγάκι εκνευριστικό και δύσκολο για τους παίκτες, γιατί πρέπει να υπάρχει άψογο συντονισμό κινήσεων. Δεν είναι καθόλου εύκολο χωρώντας όλη αυτή τη στολή και κουβαλώντας μια κοπέλα στους ώμους σου να κάνεις άνετα τις κινήσεις που πρέπει. Και βέβαια για την κοπέλα δεν είναι καθόλου εύκολο κρατώντας το κεφάλι του φλαμέγκο να οδηγήσει την μπάλα στο τέρμα. Η Μαρτσέλα όμως εδώ από την Ουγγαρία, από την Τσεχία με συγχωρείτε, η συνάδελφός μου, τα καταφέρνει μια χαρά. Λήξη και του δεύτερου γύρου του 7ου παιχνιδιού. Και πάλι η Μαρτσέλα, η οποία τα πήγε μια χαρά. Και εδώ είναι μια ουγγρική μπάλα που μπαίνει στο τέρμα της. Και πάλι η Μαρτσέλα. Και περιμένουμε τον τρίτο γύρο του παιχνιδιού ανάμεσα στην Ιταλία και τη Βρετανία. Εδώ βλέπουμε τη Μία, η οποία παίζει ακριβώς στο ρόλο που έπαιξα εγώ, την παρουσιάστρια εδώ των Ουαλών, παίζει για τους Βρετανούς, για τους Ουαλούς. Βλέπουμε τους Ιταλούς στις οθόνες μας, με τα κόκκινα οι Ουαλοί, με τα γαλάζια οι Ιταλοί. Να η Μία, έπιασε την πρώτη μπάλα. Προσπάθειες των Ιταλών και πάλι η Μία, όχι, την έχασε την μπάλα. Χάσανε και οι Ιταλοί μια έτοιμη μπάλα, τους γλίστρησε. Και πάλι η Ουαλή. Η Μία περιμένει και εδώ είναι η Ιταλίδα που περιμένει και αυτή και πιάνει βέβαια την μπάλα. Παιχνίδι που χρειάζεται μια πάρα πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στα δύο ζευγάρια που αποτελούν τα φλαμέγκο και η λήξη και του τρίτου γύρου του 7ου παιχνιδιού. Η Μία πανηγυρίζει
και σε αργή κίνηση ο τελευταίος γύρος ανάμεσα στην Ιταλία και την Ουαλία, περιμένοντας τα αποτελέσματα. Δεν τα πήγαμε καλά σε αυτό το παιχνίδι, με μία μπάλα δεν νομίζω ότι έχουμε ελπίδες. Και η βαθμολογία. Τελευταία η Ελλάδα με ένα βαθμό, αρχίζω από το τέλος αυτή τη φορά, με 2 βαθμούς η Τσεχία, με 3 η Μεγάλη Βρετανία, με 4 η Ουγγαρία, με 5 η Ιταλία, με 6 η Ελβετία και με 7 η Πορτογαλία. Πρώτη προηγείται σταθερά. Η Ελβετία ακολουθεί κατά πόδας, είναι πολύ δυνατές ομάδες και οι Πορτογαλέζικοι και οι Ελβετικοί. Ναι, λοιπόν, και η συνολική βαθμολογία με πρώτο το Σανταρέμ της Πορτογαλίας, να ακολουθεί το Λεμπούβρε κατά πόδας με 44 βαθμούς, η Μπρέμπια για την Ιταλία, το Πάξ, το Σελτζανί, το Ριλ για τη Μεγάλη Βρετανία και στην τελευταία θέση με 23 βαθμούς η Ελλάδα. Ενώ η ομάδα μας ετοιμάζεται να αγωνιστεί σε λίγο σε ένα ακόμα στο τελευταίο άθλημα, εγώ έχω εδώ τον Λίσανδρο Χρήστου, είναι παίκτης της ομάδας της Αργυρούπολης και θέλω να τον ρωτήσω ορισμένα πράγματα για τη συμμετοχή του, πώς είδε τα πράγματα, πώς αισθάνθηκε και όλα τα σχετικά. Γεια σου, Λίσανδρε. Γεια σας. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν πώς σου φάνηκε όλη αυτή η διοργάνωση. Πιστεύω ότι αυτή η διοργάνωση είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, η Αργυρούπολη έπαιρνε πρώτη φορά μέρος και από ό,τι ξέρω, η πόλη της Αργυρούπολης είναι η πρώτη φορά που έπαιρνε μέρος και σε όλη την Ελλάδα. Ήταν η πρώτη πόλη. Πήρε την κρυάδα δηλαδή η Αργυρούπολη. Ναι, δεν περιμέναμε βέβαια να πάρουμε μια πολύ καλή θέση. Απλώς ήρθαμε να περάσουμε ωραία, να διασκεδάσουμε και ό,τι θέση πάρουμε. Βέβαια, προσπαθήσαμε. Βέβαια, δεν ξέρω ακόμα τι αποτελέσματα έχουμε φέρει και πιστεύω ότι την επόμενη φορά, δηλαδή τα στα επόμενα παιχνίδια, οι άλλες πόλεις που θα πάρουν μέρος θα πάνε ακόμα πιο καλύτερα από εμάς. Γιατί από ό,τι ξέρω και πάλι, οι άλλες χώρες έρχονται και 15 χρόνια και 30 χρόνια συνέχεια. Φτάσαμε στο τελευταίο παιχνίδι για απόψε, στο 8ο παιχνίδι. Είναι όλος ο θείασος επί σκηνής, όπως βλέπετε, όλες οι ομάδες και οι 7. Πρώτη-πρώτη είναι η Ελλάδα με το μπλε πουά, δίπλα της η Ουγγαρία, μετά η Ελβετία, Ιταλία, Τσεχία, Πορτογαλία και Ουαλία. Το 8ο παιχνίδι λέγεται Tweedledee Tweedledum και ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να συμπληρωθεί ένα puzzle, το οποίο όμως βρίσκεται στην απέναντι όχθη της Λιμνούλας. Περιμένουμε την εκκίνηση για να δούμε πώς θα τα πάει και η ελληνική ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Σκοπός λοιπόν είναι να περάσουν με την ομπρέλα που βρίσκεται μπροστά τους την πισίνα απέναντι, μεταφέροντας κομμάτια του puzzle και στον καθορισμένο χρόνο να σχηματιστεί το puzzle. Ξεκινάμε λοιπόν. Μπαίνουν όλοι μαζί στις ομπρέλες και οι πρώτοι που ξεκινούν είναι οι Ούγγροι. Και εμείς πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά πάει η Ελλάδα, προηγείται, ενώ η Ιταλία, η Τσεχία και η Ουαλία έχουν μείνει πίσω. Τώρα είμαστε, περνάνε οι Ούγγροι μπροστά μας, περνάνε και οι Πορτογάλοι, περνάνε και οι Ελβετοί και φτάνουμε και εμείς. Θα βγει η κοπελιά μας με το πρώτο κομμάτι του puzzle. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, γλιστρά είναι βρεγμένα. Πρέπει να ξαναγυρίσουν τα αγόρια μας, ενώ η κοπελιά θα μείνει εδώ για να συμπληρώνει τα κομμάτια του puzzle που θα τις φέρνουν. Η ελληνική ομπρέλα έχει βυθιστεί όλη. Έχει βυθιστεί όλη και βεβαίως δεν μπορεί να περπατήσει. Οι άλλοι πηγαίνουν έρχονται και η δικιά μας ομπρέλα έχει πάρει νερά και έχει καθίσει στον πάτο της πισίνας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκολλήσουν από εκεί. Γελάω γιατί πραγματικά είναι αστείο. Έχει κολλήσει η ελληνική ομπρέλα. Προσπαθούν τα παιδιά, έχει μπερδευτεί με τα σκοινιά. Προσπαθούν όμως, δεν εγκαταλείπουν να τα καταφέρουν να απεγκλωβιστούν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν έλθει με την ομπρέλα γεμάτη νερά. Οι άλλοι πηγαίνουν έρχονται. Για να ρίξουμε όμως μια ματιά και στα puzzle. Βλέπω ότι οι Πορτογάλοι έχουν ολοκληρώσει το puzzle τους. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το πρώτο puzzle της Πορτογαλίας.
Δεν τα πάνε άσχημα οι Ιταλοί, επίσης οι Ούγγροι βρίσκονται σε μια καλή φάση και τώρα τρέχουν και οι Ελβετοί. Οι Πορτογάλοι έχουν πρόβλημα, δεν μπορούν να βρουν το κομμάτι, ποιο κομμάτι μπαίνει στη σωστή θέση. Και για να δούμε, εμείς έχουμε βυθιστεί τελείως, είμαστε βυθισμένοι, χρειαζόμαστε να μας σώσει για να μας σώσει. Και είναι πρώτη η ομάδα της Ελβετίας. Ομάδα της Πορτογαλίας δεύτερη. Ετοιμάζονται όμως και οι Ουαλοί, έχουν πέσει όλοι οι Ουαλοί, προσπαθούν να βάζουν τα πάσματα στη θέση τους, όπως επίσης και οι Ούγγροι το ίδιο και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί είναι έτοιμοι, ανεβαίνουν, έχουν ένα πρόβλημα εφαρμογής, πρέπει να είναι άψογο το πάσμα, το διορθώνουν αμέσως, ταυτόχρονα όμως ανεβαίνουν και οι Ούγγροι. Οι Ούγγροι και οι Ιταλοί και τώρα ανεβαίνουν και οι Ουαλοί και εμείς... Χρειαζόμαστε τώρα βαγωσώστη για να βγούμε από την ομπρέλα που βυθίστηκε. Βλέπετε τα παιδιά, έκαναν ό,τι μπορούσαν πραγματικά. Βυθίστηκε η ομπρέλα, ήταν καταπληκτικό αυτό και μείναν στη μέση της πισίνας. Ένα ελληνικό καπέλο να επιπλέει στην πισίνα, περιμένοντας τη βαθμολογία, μια βαθμολογία που δεν μας αφορά και πολύ, γιατί εμείς είμαστε βυθισμένοι στο τελευταίο αυτό παιχνίδι. Βλέπουμε σε αργή κίνηση τους πανηγυρισμούς της Ελβετίας, που κατάφερε να ολοκληρώσει πρώτη το παζλ. Και εδώ τους Πορτογάλους που τα πήγαν πάρα πολύ καλά και δεν νομίζω ότι απειλείται η πρωτιά τους. Οι Πορτογάλοι είναι αυτοί οι οποίοι νικούν, περιμένουμε βέβαια και αυτή τη βαθμολογία, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι κερδίζουν σε αυτά τα παιχνίδια. Εδώ βλέπουμε τα δικά μας τα παιδιά, καταποντισμένα στην κυριολεξία. Και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι έχουν μεγάλη σημασία οι βαθμοί που συγκεντρώνει κάθε ομάδα, γιατί σε όλα τα παιχνίδια συγκεντρώνονται πόντοι και η ομάδα με τους μεγαλύτερους βαθμούς θα πάει στον τελικό της Τσεχίας. Βαθμολογία λοιπόν, με πρώτη την Ελβετία σε αυτό το παιχνίδι, δεύτερη την Πορτογαλία, τρίτη την Ουγγαρία, τέταρτη τη Μεγάλη Βρετανία, πέμπτη την Ιταλία, έκτη την Τσεχία και έβδομη την Ελλάδα. Νομίζω ότι η νίκη της Πορτογαλίας είναι εμφανής. Θα περιμένουμε βέβαια και τον πίνακα των τελικών, Νάτος. Ναι, 59 βαθμοί η Πορτογαλία, 58 η Ελβετία, οι δύο πρώτοι, η Πορτογαλία είναι η νικήτρια και ακολουθούν Ουγγαρία, Ιταλία, Τσεχία, Μεγάλη Βρετανία και Αργυρούπολη. Αγγελική, πες μου πώς νιώθεις, πώς ένιωσες που συμμετέχεις σε μια τέτοια διοργάνωση. Συναρπαστικά και είναι πολύ ωραία εμπειρία. Δεν σε ενόχλησαν οι συνθήκες, το κρύο, όλη αυτή η αγωνία, ο αγώνας, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν ενοχλήθηκες? Το κρύο ήταν τσουφτερό και φυσικά μας απασχόλησε, ειδικά στο θέμα της πισίνας. Αλλά πάνω στον ενθουσιασμό τα ξεχάσαμε όλα. Δεν μου λες, περίμενες ότι η ελληνική ομάδα θα έχει καλύτερη τύχη? Δηλαδή ήρθες και στεναχωρέθηκες που δεν πήγε πάρα πολύ καλά, ή ήρθες για να περάσεις όμορφα, να γελάσεις, να γνωρίσεις τον ευρωπαϊκό τρόπο διασκέδασης και σκέψης? Ήρθα για όλα αυτά τα παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πολύ καλύτερα και να είχαμε πάρει μια πολύ καλύτερη θέση. Φυσικά είναι και η πρώτη φορά που συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτή τη διοργάνωση, οπότε κάπως δικαιολογείται η πορεία η δική μας. Ήτανε πάρα πολύ δύσκολα, πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι και ακόμα και πρωταθλητές να ήταν, που ξέρω ότι πολλές ομάδες είχαν πρωταθλητές, όπως η Ελβετία, είχαν πρωταθλητές στη χώρα τους, θα ήταν πολύ δύσκολο να συντονιστούν και να κάνουν πράγματα κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ειδικά για εμάς τους Έλληνες, που το να αγωνίζεσαι κάτω από βροχή όπως χθες στην πρόβα ή ακόμα και κρύο, το να μπεις μέσα στην πισίνα είναι τρομερό πράγμα. Η πρώτη εκπομπή λοιπόν για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα από το ριλ της Ουαλίας έφτασε στο τέλος της. Πορτογαλία εστέφθη νικήτρια. Αναμένουμε την ομάδα για να χειροκροτηθεί. Η ομάδα λοιπόν της Πορτογαλίας από το Σανταρέμ. Βλέπουμε τα παιδιά πανηγυρίζουν με το δίκιο τους. Ήταν δύσκολος αγώνας, μεγάλη προσπάθεια. Απονομή λοιπόν, αναμνηστικής πλακέτας για την ομάδα της Πορτογαλίας που τα πήγε θαυμάσια.
Η Ελλάδα δεν τα πήγε και τόσο καλά. Τελευταία θέση, στους 7, στις 7 χώρες που συμμετέχουν. Όμως είναι παιχνίδια. Έτσι λέγονται και έτσι είναι. Παίζει βέβαια ρόλο μια καλή θέση στην τελική κατάταξη, αλλά δεν είναι το παν αυτό. Αυτές τις 4 μέρες τα παιδιά από το Δήμο Αργυρούπολης θα έχουν πάρα πολλά να θυμούνται και να διηγούνται. Από το κάστρο του Μπόντελ Βίντεν έξω από την πόλη του Ριλ στην Ουαλία, η πρώτη εκπομπή «Παιχνίδια χωρίς σύνορα» μόλις τελείωσε. Θα είμαστε μαζί σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με τις υπόλοιπες εκπομπές και θα είναι πολλές αυτές. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.